Κούμπι, επιβάλλεται υπέρ του ναι ο πρώην Πρωθυπουργός. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο ο οποίος μιλάει αρκετά σπάνια. Πρέπει να μιλούν περισσότερο οι επιχειρηματίες, λέω εγώ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, καλό μεσημέρα κύριε Θεοδωρόπουλε. Διευθύνοντας σύμβουλος της εταιρείας Τσιπίτα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας. Καλό μεσημέρι. Θέλω πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, απλώς να υπογραμμίσω ότι εσείς αποφασίσετε να φέρετε την έδρα της εταιρείας σας αρχές του 2015 πάλι στην Ελλάδα, δείχνοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη σας σε τούτον εδώ τον τόπο. Ψάχνουμε να βρούμε, με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και εμείς και οι πολίτες, τι ακριβώς σημαίνει, με οι επιχειρήσεις. Τι σημαίνει για τις ελληνικές επιχειρήσεις που είναι εδώ όλο αυτό που συμβαίνει, με τις κλειστές τράπεζες, με όλη αυτή την αναστάτωση? Οι κλειστές τράπεζες καταρχήν είναι σίγουρα ένα πρόβλημα, το οποίο απλώς αυτή τη στιγμή οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σε διαφορετικό βαθμό. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες ήδη, όπως είναι τα μαγαζιά, τα καταστήματα λιανεμπορίου, τα οποία έχουν χάσει 50-60% των πωλήσεών τους. Υπάρχουν εξαγωγικές εταιρείες οι οποίες δεν εμπιστεύονται πια οι πελάτες τους από το εξωτερικό ότι μπορούν να παραδώσουν και να είναι συνεπείς στις παραγγελίες τους και άρα δεν παίρνουμε παραγγελίες. Υπάρχουν ελληνικές βιομηχανίες οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα, γιατί οι πρώτες ύλες τις οποίες είχαμε συσσωρεύσει το προηγούμενο διάστημα ή ήταν καθοδόν, οτιδήποτε, μπορούμε να συνεχίσουμε, μας επιτρέπουν να συνεχίσουμε την παραγωγή μας κανονικά. Mm-hmm. Και υπάρχουν και επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αρχίσει ήδη να μην έχουν αρκετές πρώτες ύλες, όπως σε παραδείγματι οι αλατοβιομηχανίες, οι οποίες αρχίζουν να ξεμένουν σιγά σιγά από κρέας. Διότι, όπως ξέρετε όλοι, το 70-75% του κρέατος αυτή τη στιγμή εισάγεται. Έτσι, όσο περνούν οι μέρες, νομίζω ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις θα νιώθουν ότι θίγονται από αυτό το. Εμφανιστούν και ελλείψεις, ενώ και στα ράφια υπάρχει. Εάν οι τράπεζες μείνουν κλειστές αρκετές ακόμα εβδομάδες, σίγουρα ναι. Για την απασχόληση, όλο αυτό τι σημαίνει? Κοιτάξτε, είναι αυτονόητο. Εάν δεν υπάρχουν παραγγελίες, εάν αρχίσει σιγά σιγά να σβήνει η παραγωγή, αν αρχίζουν να δημιουργούνται τέτοια προβλήματα, σιγά σιγά θα αρχίσει και η απασχόληση να φθήνει. Ελπίζω να είναι προσωρινό και κάποια στιγμή με την αποκατάσταση της οικονομίας αυτές οι θέσεις να επανακάμψουν, αλλά σίγουρα και κάποιες θα χαθούν οριστικά. Έχουμε δυνατότητα εδώ που είναι με αυτά τα ποσοστά ανεργίας να χαθούν θέσεις εργασίας? Δυνατότητα δεν έχουμε. Αλλά η ζωή είναι αμήλικτη. Η πραγματικότητα είναι αμήλικτη. Αν χαθούν δουλειές, θα χαθούν και θέσεις. Επανάκαμψη βλέπετε, επειδή το αναφέρατε πριν, και σε πόσο χρονικό διάστημα? Επανάκαμψη σίγουρα βλέπω. Είμαι ένας εκφύσεως αισιόδοξος άνθρωπος. Άλλωστε, γι' αυτό έφερα και την έδρα της εταιρείας στην αρχή του χρόνου εδώ, γιατί εγώ πιστεύω σε αυτόν τον τόπο. Απλώς, είτε με ναι είτε με όχι, και για τα δύο, και στα δύο σενάρια χρειάζεται χρόνος. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Και διαφωνώ με όσους ισχυρίζονται τη Δευτέρα, αν πούμε ένα ναι, θα είναι όλα καλά, και αν πούμε ένα όχι, θα είναι αντίστοιχα πάλι όλα καλά. Είτε στο ναι είτε στο όχι, θα χρειαστούμε πολύ χρόνο να μπορέσουμε να συνέλθουμε. Και το κυριότερο που νομίζω είναι ότι θα χρειαστούμε μια ομοψυχία. Τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί, κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει ελληνικό κόμμα το οποίο μόνο του μπορεί να τα διαχειριστεί. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί αυτές τις μέρες, πριν από το δημοψήφισμα, να μην εξωθήσουμε τα πράγματα στα άκρα και να μπορούμε μεθαύριο να συνεργαστούμε. Εάν δεν μαζευτούμε όλοι μαζί, εάν δεν φτιάξουμε ένα εθνικό πλάνο, εάν δεν συνεννοηθούμε, αν δεν δημιουργήσουμε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας η οποία να το παλέψει, εγώ νομίζω ότι αυτά τα προβλήματα καμιά παράταξη μόνη της δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Mm-hmm. Τι έφταιξε και φτάσαμε ως εδώ, κύριε Θεοδωρόπουλε? Νομίζω ότι έφταξαν πολλά και για πολλά χρόνια. Θα πρέπει να πάμε πίσω. Από τη μεταπολίτευση και μετά, θα έλεγα, πήραμε λάθος δρόμο. Φταίξαν όλες τις κυβερνήσεις, έφταξε η τελευταία κυβέρνηση, φταίξαμε όλοι εμείς οι Έλληνες που βλέπαμε. Δεν συμφωνώ με τον κύριο Πάγκαλο ότι τα φάγαμε όλοι μαζί, αλλά συμφωνώ ότι έχουμε μια ευθύνη όλοι μαζί. Πιστεύαμε για πολλά χρόνια οι Έλληνες ότι η ψήφος μας δεν έχει σημασία. Πιστεύαμε ότι, εντάξει, ό,τι και να βγει, λίγο πολύ είναι δεδομένα τα πράγματα. Ζούσαμε όμως και σε ένα καθεστώς το οποίο ανέβαινε. Σωστά. Κάθε χρονιά ήσουν και λίγο πάνω. Σωστά. Μπορεί να λειτουργήσει παραπλανητικά, αλλά ήσουν λίγο πάνω. Όταν έγινε το Πολυτεχνείο το 1974, εγώ ήμουν 16 ετών. Νομίζω ότι η δικιά μας γενιά, λοιπόν, του Πολυτεχνείου, είναι η μόνη γενιά που παραδίδει την Ελλάδα στην επόμενη γενιά σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι την παρέλαβε. Όλες οι προηγούμενες γενιές από τον πόλεμο και μετά δίνανε στην επόμενη γενιά μια καλύτερη Ελλάδα.
τουλάχιστον περισσότερη ελπίδα. Εμείς είμαστε οι μόνοι που τη δίνουμε στους νέους μας σήμερα με λιγότερη ελπίδα. Και κάπου πρέπει κάποια στιγμή να τους ζητήσουμε και συγγνώμη γι' αυτό. Γιατί αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα ενός ανθρώπου που μεγαλώνει σήμερα στην Ελλάδα είναι ότι δεν μπορεί να ονειρευτεί ότι θα ζήσει αξιοπρεπώς. Δεν μπορεί να ονειρευτεί ότι θα προκόψει τον τόπο του. Αυτό δεν είναι καλό. Απ' την άλλη μεριά, αυτό τον έχει οδηγήσει ένα θυμό, γι' αυτό βλέπουμε και αυτά τα τρομερά ποσοστά στο όχι, στους νέους, 15-34. Έχουν οδηγηθεί σε ένα θυμό, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν τους επιτρέπει να σκεφτούν ελεύθερα, να σκεφτούν σωστά. Γιατί και οι δικές τους πιθανότητες για καλύτερο μέλλον, αν βγούμε από την Ευρώπη, αν απομονωθούμε, δεν μπορεί να είναι καλύτερες από ότι αν μείνουμε μέσα στην Ευρώπη, αν είμαστε μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το οικονομικό, το γεωγραφικό. Όσο δύσκολο και αν είναι, λέτε, πρέπει να καθίσουμε να το παλέψουμε. Πρέπει να. Στην Ελλάδα. Ναι. Εννοείται. Ναι. Στην Ελλάδα πρέπει να καθίσουμε να το παλέψουμε οπωσδήποτε. Εγώ μιλάω κυρίως για τους νέους, αυτό που αναφέρατε, ότι ψάχνουν να βρουν κάπου αλλού το μέλλον τους. Δεν μπορούν. Μεταναστεύουν. Είναι γεγονός ότι αυτό συμβαίνει. Είναι γεγονός ότι δεν μπορείς να πεις αυτούς τους ανθρώπους μην ψάχνεις καλύτερη ζωή για σένα. Αλλά επίσης είναι γεγονός ότι αν δεν μείνουμε εδώ, αν δεν το παλέψουμε, αν δεν αγωνιστούμε, αν δεν επενδύσουμε, αν δεν. Οι νέοι μας κάνουν πάρα πολλά startups, νέες επιχειρήσεις όπως ξέρετε τελευταία. Έχουν. Και πετυχημένες βέβαια. Και πολλές από αυτές πετυχημένες. Έχουν δημιουργηθεί διάφοροι μηχανισμοί οι οποίοι έχουν στόχο να βοηθήσουν αυτούς τους. Διάφορα κεφάλαια, διάφορα βραβεία, διάφορες αξιολογήσεις, επιτροπές. Να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να δημιουργήσουν νέες δουλειές, δικές τους δουλειές και να μείνουν εδώ γιατί. Κάθε ένας που φεύγει από αυτούς, στην Ελλάδα έχουμε και δωρεάν παιδεία. Για τον κάθε έναν από αυτούς τους ανθρώπους έχει επενδυθεί ένα κεφάλαιο από τον ελληνικό λαό για να τον σπουδάσει. Και αυτό το κεφάλαιο το δίνουμε δωρεάν ένα πρωί σε κάποιους ξένους. Η Γερμανία δεν είχε γιατρούς. Έχει λύσει το πρόβλημά της από γιατρούς αυτή τη στιγμή. Χάρη στην επένδυση, την ελληνική επένδυση πάνω σε γιατρούς. Και επειδή είπατε τη λέξη επένδυση, το στοίχημα όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια είναι η προσέλκυση επενδύσεων. Ήρθαν ποτέ αυτές οι επενδύσεις, εμείς δεν έχουμε δει καμία. Και γιατί? Να σας πω, ανεξάρτητα αν ήταν κυβερνήσεις πράσινες, ΣΥΕΛ ή οτιδήποτε άλλο χρώμα, η πραγματικότητα είναι ότι δεν αγαπήθηκε η επιχειρηματικότητα τις προηγούμενες δεκαετίες. Αυτό που όλοι προστάτευσαν είναι ο δημόσιος τομέας. Αυτό που όλοι προστάτευσαν ήταν η ψήφη των ανθρώπων οι οποίοι ήταν κομματικά ενταγμένοι μέσα από το δημόσιο τομέα. Δείτε και τα τελευταία 5 χρόνια που τελικά κυβέρνησαν μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ όλες οι παρατάξεις. Όλοι προστάτευσαν το δημόσιο. Χάθηκαν ελάχιστες θέσεις εργασίας στο δημόσιο και αυτή τη στιγμή συζητάμε και προσπαθούμε να τις αποκαταστήσουμε και κανείς δεν λέει μια κουβέντα για 1 εκατομμύριο ανέργους του ιδιωτικού τομέα. Τελικά είμαστε 2 κατηγοριών πολίτες. Αυτοί που πληρώνουν και αυτοί που ζουν καλά. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα επάπειρα. Έχετε διάθεση οι επιχειρηματίες, η επιχειρηματική κοινότητα της χώρας να βοηθήσει προς την κατεύθυνση και προσέλκυση επενδύσεων από το εξωτερικό, έτσι, και τοποθέτηση των χρημάτων σας στην Ελλάδα. Το ξέρω ότι το λέω σε έναν άνθρωπο που έφερε την έδρα της επιχείρησής του αρχές του 2015, επαναλαμβάνω, μέσα. Ωστόσο, έχετε επαφές και με άλλους ανθρώπους. Δεν είστε αποκομμένος. Σωστά. Δεν είστε στον κόσμο σας σε ένα κουβούκλιο, γνωρίζετε. Πρέπει ο επιχειρηματικός κόσμος σύσσωμος να βοηθήσει και να αντιμετωπιστεί η ανεργία και να ξεπεραστεί η κρίση. Σίγουρα. Και όχι μόνο για πατριωτικούς λόγους. Αλλά πρέπει να έχουμε και ένα περιβάλλον το οποίο να βοηθάει την επιχειρηματικότητα. Το να αλλάζουμε 27 φορές το χρόνο φορολογική νομοθεσία δεν δημιουργεί στους ξένους ιδιαίτερα ένα ασφαλές περιβάλλον να έρθουν να επενδύσουν. Δεν ξέρουν με τι συντελεστές θα φορολογηθούν του χρόνου, τον άλλο χρόνο κτλ. Αλλά να σας απαντήσω και διαφορετικά σε αυτό το ερώτημα. Όπως είδατε τις τελευταίες μέρες, ο ΣΕΒ έχει ταχθεί υπέρ του ναι. Ενώ όλα τα μέτρα τα οποία συζητώνται και τα οποία περιλαμβάνονται είτε στις προτάσεις των θεσμών είτε στις προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης είναι άγρια φορολόγηση των επιχειρήσεων. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε ναι, να πληρώσουμε φόρους. Να πληρώσουμε ό,τι θέλετε. Γιατί πιστεύουμε ότι το όχι και η συνεπαγόμενη έξοδος από την Ευρώπη είναι καταστροφή. Δεν έχει σημασία με πόσο θα φορολογηθούμε. Ούτε έχει σημασία πόσα λεφτά θα πληρώσουμε. Ωστόσο, ό,τι πρέπει να είναι σταθερό το φορολογικό σύστημα. Ναι, έτσι. Αυτό είναι μακροπρόθεσμο. Αυτή τη στιγμή όμως, ας πληρώσουμε όποιους φόρους να είναι. Αυτό που έχει σημασία, είτε, εφόσον οι επιχειρήσεις έχουν κέρδη, ας πληρώσουν. Λέτε, αν καταλαβαίνω καλά, αυτό που περιγράφεται είναι ότι πρέπει να ξεκινήσει μια πανεθνική προσπάθεια.
καταρχήν μια πανεθνική προσπάθεια από τη Δευτέρα για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα, να μπορέσουμε να ξανανοίξουμε τις τράπεζες, γιατί δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος ότι θα ανοίξουν οι τράπεζες σύντομα. Οι τράπεζες χρειάζονται χρήματα, είτε δραχμές είτε ευρώ. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Από κάπου πρέπει να έχουμε λύσει. Τώρα, επειδή αναφέρατε τη δραχμή, αυτό που ο Χρήστος, αν υπάρχει τέτοιο κίνδυνο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πιθανό πια εδώ που φτάσαμε. Την Τρίτη το βράδυ η Ελλάδα πτώχευσε. Κάποιοι πρέπει να μας δώσουν λεφτά να επανεκκινήσουμε την οικονομία μας. Αν δεν μας δώσουν, δική μας δυνατότητα σαν χώρα, σαν έθνος, είναι μόνο να τυπώσουμε δραχμές. Δεν έχουμε άλλη. Η δραχμή τι θα σημαίνει για τον, για τον νέο άνθρωπο αυτόν. Να αναφερθείτε, να μου πείτε τι θα σημαίνει κυρίως για αυτόν που περιγράψετε προηγουμένως. Κοιτάξτε, ας πάρουμε έναν εργαζόμενο που σήμερα παίρνει 800 ευρώ. Μάλιστα. Με 340 δραχμές όταν μπήκαμε στο ευρώ, έχει ένα μισθό 250.000 δραχμές, ας πούμε, σε δραχμές. Σίγουρα η μετατροπή των ευρώ σε δραχμές δεν θα γίνει με το 340, θα γίνει με μια χαμηλότερη ισοτιμία. Και ας πάρουμε μια καλή περίπτωση να πάμε στο 500. Τα 800 ευρώ θα δώσουν ένα μισθό καινούριο της τάξης των 400.000 δραχμών. Την πρώτη μέρα που θα βγει η δραχμή στις αγορές, όπως θα είμαστε απροστάτευτοι από τα διεθνή κεφάλαια, από τους κερδοσκόπους και από όλες τις μεγάλες αγορές του κόσμου, το 500 θα γίνει 1.000 και 1.500 σε λίγες μέρες. Αν διαιρέσουμε λοιπόν αυτές τις 400.000 δραχμές που θα πάρει ο εργαζόμενος, ο σημερινός των 800 ευρώ με 1.500, ο μισθός του θα πάει στα 300 ευρώ. Ο μισθός του λοιπόν σε αντίστοιχα θα είναι 300 ευρώ. Βεβαίως θα μειωθούν και λίγο οι τιμές. Mm-hmm. Αλλά όπως είπαμε και προηγουμένως, γάλα, κρέας, σταρί, τα βασικά. Δεν θέλω να πάω στα λεμόνια και σε αυτά, γιατί θεωρώ ότι αυτά τουλάχιστον γρήγορα θα τα παράγουμε. Αλλά αυτά τα βασικά δεν αναπτύσσει κτηνοτροφία από μια μέρα στην άλλη. Ναι, είναι ανθρωπίνως αδύνατο. Άρα λοιπόν δεν έχει βρεθεί αυτομάτως, λέτε σε πολύ λίγα 24 ώρα θα πάμε στα 300 ευρώ. Ακριβώς. Και οι τιμές θα υποχωρήσουν, αλλά όχι αντίστοιχα. Άρα λοιπόν. Άρα δεν υπάρχει κάποιο θαύμα οικονομικό με τη δραχμή, από ό,τι καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, εάν το δούμε παρακάτω στον δρόμο σε 20-30 χρόνια, μπορεί η δραχμή να μας βγάλει και καλύτερα. Αν επιβιώσουμε μέχρι τότε. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Οι οικονομικοί κύκλοι δεν γίνονται σε εβδομάδες, ούτε σε μήνες, ούτε σε εξάμηνα. Απ' την άλλη, τώρα υπάρχουν άλλοι που λένε και με ευρώ. Κοιτάξτε, με ευρώ. Η απάντηση είναι ναι, μεν ευρώ. Τι κάνουμε εμείς όμως μέσα στο ευρώ. Το πρώτο όμως και το σημαντικό είναι να μείνουμε εκεί, να είμαστε σε ένα πλαίσιο που μας υποστηρίζει. Και από εκεί και πέρα εξαρτάται τι θα κάνουμε εμείς. Μεταρρυθμίσεις εννοείται. Μεταρρυθμίσεις, αν συνεχίσουμε να έχουμε διάθεση για δουλειά, αν θέλουμε να αλλάξουμε μυαλά, αν θέλουμε να εκπαιδεύσουμε καλύτερα τους ανθρώπους μας και τα παιδιά μας στα πανεπιστήμια μας, ή αν θέλουμε να είναι μισό χρόνο κλειστά, ή αν θέλουμε να προχωρήσουμε γενικότερα αποδεχόμενοι μία απλή αλήθεια. Μάλλον δύο απλές αλήθειες. Η πρώτη είναι ότι δεν μπορούμε να ξοδεύουμε περισσότερα από όσα κερδίζουμε, από όσα παράγουμε, από όσα δημιουργούμε σαν εθνικό εισόδημα κάθε χρόνο. Και το δεύτερο, ότι ο μόνος τρόπος για να πας καλά στη ζωή σου είναι η δουλειά. Πολλή δουλειά, σοβαρή δουλειά, ανάληψη ρίσκου και προσπάθεια. Όλα τα άλλα, φέρτε δανεικά, φέρτε επιδοτήσεις, φέρτε τα ΕΣΠΑ, φέρτε αυτά, φέρτε εκείνα, φέρτε τα άλλα, για να ανεβάζουμε το βιωτικό μας επίπεδο, έχουν ημερομηνία λήξεως. Και δυστυχώς φαίνεται ότι στην Ελλάδα αυτή η ημερομηνία παρήλθε. Και για να κλείσουμε, έτσι θέλω ημιπολιτικό το σχόλιο, επειδή αναφερθήκατε στη γενιά του Πολυτεχνείου. Κλείνει τον κύκλο της εδώ. Στο πολιτικό σκηνικό. Δεν είμαι πολιτικός. Είμαι επιχειρηματίας και αυτό που νομίζω ότι μπορώ να κάνω είναι να παλεύω για τον τόπο μου, να δημιουργώ όσο μπορώ θέσεις εργασίας και πλούτο και να πληρώνω φόρους για αυτό τον τόπο, να λέω τη γνώμη μου σαν υπεύθυνος πολίτης, στο βαθμό τουλάχιστον που πιστεύω ότι είναι σωστή. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι πολιτικοί. Νομίζω και εμείς οι επιχειρηματίες δεν κάνουμε για πολιτική. Γιατί έχουμε διαφορετικό τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα. Και οι πολιτικοί. Ίσως λόγω δουλειάς, επειδή είπατε πριν, έχετε μάθει να δουλεύετε. Και οι πολιτικοί μας νομίζω ότι δουλεύουν, αλλά έχουν διαφορετικό τρόπο να προσεγγίζουν την πράγματα. Λένε πιο ευθέως τα πράγματα οι επιχειρηματίες. Ναι, λίγο διαφορετικά. Απευθύνονται διαφορετικά. Δεν έχουμε πολύ στρογγυλό λόγο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρασταλόπουλε. Να είστε καλά. Λοιπόν, διαφημίστε.